μάχη χωρίς αντιπαλό. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Είπες καλημέρα τραγουδιστικό πρώτα. Για πλησίασε εδώ, γιατί κάτι μου λέει στο αυτή και δεν με αφήνει να σηκωθώ. Μου λέει περίμενα να σου τελειώσω. Καλημέρα. Τι κάνετε, πολύ καλημέρα σα. Εσύ ψήλωσε κι άλλο ή μου φαίνεται. Όχι, εντάξει, το ίδιο. Είναι βόρειο γι' αυτό. Ψηλό και ξανθό. Ναι, είναι βόρειο. Θα σε φιλήσω. Τι γίνεται. Καταρχά, τώρα θα τα πω όλα, θα τα μαρτυρήσω. Λοιπόν, πρέπει να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα, διότι μόλι ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Γι' αυτό μόλι ήρθε. Μόλι ήρθε, τώρα ήρθε. Τώρα ήρθε και είδα κατευθείαν στην εκπομπή. Θα πάει να τραγουδήσει. Δεν με πειράζει. Χωρίς ήρθε. Δεν με πειράζει. Είναι ζωή αυτό, ξέρεις, μου δίνει η χαρά. Η πατρίδα τι κάνει? Η πατρίδα πάρα πολύ καλά. Ζέστη όπως και εσείς. Και κέφι, το ανάλογο κέφι όπως πάει. Τώρα δεν θέλω να ευλογήσω το σπίτι, αλλά. Άλλος τρόπος. Πολύ ωραίος τρόπος. Ναι, ναι, ναι. Η διασκέδαση, η ποιότητα ζωής είναι αλλιώς εκεί πάνω. Και ωραίοι άνθρωποι, όμορφοι εννοώ. Πέρα από ωραίοι είναι και όμορφοι. Εμένα μου αρέσει αυτό το καταπληκτικό στη Θεσσαλονίκη. Που το ό,τι και να κάνουνε, είχα κάτι μοντίστες και εγώ να μου φτιάξουν τα κοστούμια για το πρόγραμμα και έλεγα, α, τώρα πάμε στην πλατεία να πιούμε τον καφέ μας, να πιούμε την πύρα μας. Και αυτό που στείνεται εκεί στην Αριστοτέλους και κάθονται και πει, το λατρεύω, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρώτα ζουν και μετά δουλεύουν, δεν είσαι και εμάς τα κορόιδα εδώ. Για να σας πω κάτι. Θεσσαλονίκη μεσημέρι, 2 με 5, όχι 2 είναι υπερβολικό, 3,5 με 5, δεν κυκλοφορεί κανείς. Είναι άκρα ησυχία. Είναι όλοι ή αραγμένοι κάπου ή σπίτι και κοιμούνται. Δεν έχουν αυτό το δικό μας τον τρελό το ρυθμό. Α, τρέξε εδώ, τρέξε εκεί. Να κάνεις και. Όχι, αυτή σου λέει 3,5 με 5, κατεβάζουμε ρολά. Ρολά, ό,τι και να κάνουμε. Και ξεκουραζόμαστε. Βεβαίως θα αλλάξουν και αυτοί, δυστυχώς. Λες ότι θα αλλάξουν. Α, ναι, ναι, ναι. Θα το δεις. Γιατί αν σκεφτείς τη Θεσσαλονίκη πώς ήταν πριν 15 χρόνια, έχει μια τεράστια αλλαγή. Ναι. Επίσης, αυτό που καταπληκτικό που μου αρέσει στη Θεσσαλονίκη είναι ότι το βράδυ όλες και όλοι ντύνονται και βγαίνουν για να κάνουν γούστα αυτή την όμορφη έκφραση που έχουν. Πάμε για γούστα. Αυτό δεν το βλέπεις στην Αθήνα. Όχι, ποτέ. Όχι, όχι, είναι. Έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά πολύ όμορφα. Ναι, καταρχήν, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση πολύ στη Θεσσαλονίκη, που πηγαίνω πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με τους εργάζοντες θειάσους, είναι το πόσο καλοφαγάδες είναι. Πάρα καλά, πολύ. Άστα αυτό τώρα. Και τρομερή κουζίνα, ναι. Τρομερά μαγαζίνα, τρομερή κουζίνα. Εγώ, παιδιά, όταν πηγαίνω Θεσσαλονίκη, που δεν πηγαίνω ποτέ παραπάνω από 2 μέρες, βάζω 2 κιλά, πάντα. Έχεις το... Πάντα, πάντα. Έχεις πατρικά σπίτια και τέτοια πάντα. Ναι, βέβαια. Πάντα. Δηλαδή, εκτός ότι έχω τη μαμά μου, η οποία φτιάχνει τις φοβερές τυρόπιτες, τα υπέροχα γλυκά, όλα αυτά εδώ, όπως οποιοδήποτε εστιατόριο να πάω, από μυδοπίλαφο μέχρι δεν ξέρω τι, δεν υπάρχει περισσότερο. Ναι, 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 όντως, όντως. Είναι καλοφαγάδες. Εμένα η πρώτη εντύπωση ήταν αυτή. Το και εμένα μου αρέσει γιατί άλλο. Και βγάζει και ωραίους άντρες. Τώρα όχι και ωραίες γυναίκες. Και ωραίους άντρες. Πολύ και πολύ ξύπνιες γυναίκες. Αν σκεφτείτε όλες οι μεγάλες επιτυχημένες γυναίκες θεσσαλονικές. Για να μην αρχίσουμε από Ζωή Τσαλάσκαρη, πάμε Μαριμέλα όλες, και προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν το συζητάω. Επίσης, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πλευρά του η Oriental που έχουν. Ναι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Που είναι με ένα πόδι στην Ανατολή. Ναι. Μ' αρέσει και εμένα αυτό. Και είναι και, και μια γοητεία αυτό, έτσι. Ναι. Έχει και ένα... Έχει ένα χρώμα. Ναι, κάτι. Εσύ κάνεις επιτυχία φέτος. Εγώ, ποιο το... Μ' αρέσει τώρα, επίτηδες, κάνω εγώ τέτοια εγκληματικά. Δεν σε βλέπω με τα γενιά. Λοιπόν, και οι δύο κάνετε επιτυχία, αλλά ξεκινάω από σένα. Ως μεγαλύτερο. Δεν... Όχι, ως διπλανότερο. στο Δελφινάριο μου το είπανε. Μου το είπανε έτσι, ότι ναι, ναι. Είσαι πάρα πολύ καλός, δεν κάνω τώρα κομπλιμέντο, και είσαι και σε εμφάνιση έκπληξη, δεν το περιμένανε. Αυτό μου είπανε. Δεν ξέρω πώς θα είσαι πράγμα, αλλά εγώ νομίζω ότι όταν μπαίνεις να... πιστεύω ότι η δουλειά μου είναι ότι πρέπει να έχει πάντα καινούργια πράγματα μέσα στα κλασικά πράγματα, πρέπει να έχει ένας καινούργιος τρόπος. Τώρα, αν αυτό θεωρείται έκπληξη, εγώ έτσι θεωρούσα το σωστό ότι πρέπει να είναι και έτσι έκανα. Το χαίρομαι που αυτό, όπως λες, ότι έχει ένα αποτέλεσμα. Διότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν αποτέλεσμα όταν. Όχι, πολύ διαφορετικό μου είπαν. Και αυτό, έκπληξη. Μου είπαν ότι δεν τον έχει συνηθίσει έτσι, πρέπει να πας να τον δεις. Είναι διαφορετικός. Αυτό μου είπαν. Αυτό σου λέω και on camera. Και, και για σένα έχω ακούσει.
Σε έχω και σένα φακελωμένο, μην ανησυχείς. Θα πάω τώρα στο όνομά σου το πει, παζεις, ανοίγω. Τι έχεις κάνει τώρα εσύ? Ο κόσμος ακούει τα τραγούδια στο ραδιόφωνο, αλλά δεν είσαι ο τύπος που πολύ εμφανίζεται. Κοίταξε, όχι ότι δεν το επιθυμώ, αλλά και λόγω και της αποστάσεως, λόγω ότι η πρωτεύουσα έχει τις ευκαιρίες μεγάλες από τηλεοπτικής απόψεως, έχω κάνει ένα ξεκίνημα εδώ και 3,5 μήνες περίπου. Τα μηνύματα ακούω και από ό,τι και μου λένε, ας πούμε, και βλέπω ότι είναι καλά. Ένας λαϊκός δίσκος. Πιστεύω να αφήσουμε μία μπρίκα. Και λαϊκή φωνή. Και λαϊκή φωνή. Και ακόμη και τώρα που μιλάει, ακούς. Ναι, είναι, έχει αυτό το, μπάσα. Το βόρειο. Το... Είναι μπάσα. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Τώρα να μην το κάνω θέμα. Εμένα μου θυμίζει. Γιατί είναι αυτή η χρειά από εκεί πάνω. Ναι, που είναι αλή. Δεν ξεθοριάζει με τίποτα. Είναι βαριά. Η Ρόξες τη λέω τώρα εγώ. Για πες μου. Εκεί στέκεται ένα πολύ ωραίο παιδί. Όχι, δεν θέλω, δεν είπε νήσω με κάτι. Αν νόμιζα γαμπρό, γιατί λέγαμε πριν για παιδιά. Όχι, μην το πηγαίνεις εκεί. Δεν το συζητάω. Εγώ λέω να πας. Ναι. Έχει κάτι πολύ σημαντικό να μας πει. Πώς φτιάχνεται ένα πολύ ωραίο κοκτέιλ. Δεν ξέρω εσένα αν θα σου πει κάτι ιδιαίτερο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πας. Κάτι θα σου δώσω αυτό. Για να πάω. Θα εκτελέσεις χρέη τώρα παρουσιάστριας. Θα είναι η έκπληξη αυτό. Δεν ξέρω, εσύ αναλαμβάνεις. Είσαι πολύ πεπειραμένη. Ωραία. Εγώ δεν λέω τίποτα. Η Ρόμου Κίου τώρα να λαμβάνει να δείξει το κοκτέιλ. Λοιπόν, για να δούμε το κοκτέιλ εδώ. Πρέπει να πω ότι κάνω αγώνα κατά του αλκοόλ. Πρέπει να τα πίνουμε όλα με μέτρο, έτσι. Να μην κάνουμε κατάχρηση αλκοόλ. Αυτό λοιπόν το κοκτέιλ έχει πολύ αλκοόλ, για να ξέρω. Όχι πάρα πολύ. Έχει περισσότερο φυσικό χυμό πορτοκάλι. Για να είναι πιο δροσιστικό. Και συνοδεύεται και από λίγο αλκοόλ για να. Για να φτιάχνεσαι λίγο. Αυτό ακριβώς. Λίγο αλκοόλ να έρθουμε στο κέφι. Εγώ ξέρεις, έρχομαι χωρίς, με χυμούς στο κέφι, βέβαια. Είμαι του αντιθέτου άκρου τελείως. Για να δούμε. Είναι καλοκαιρινό, έτσι. Ναι, είναι πολύ. Είναι καλοκαιρινό κοκτέιλ. Είναι πολύ απλό στην Παρασκευή. Παίρνουμε το σέικερ. Νομίζω ότι ο καθένας έχει ένα σέικερ στο σπίτι του. Και ο καθένας έχει πορτοκάλια στο σπίτι του επίσης. Βέβαια, και φυσικό χυμό πορτοκάλι. Φυσικό χυμό. Βάζουμε πάγωμα στο σέικερ. Σαν βάση του ποτό έχει το τζιν. Τζιν. Παίρνουμε, βάζουμε λίγο τζιν. Με το μάτι, Το όνομα του, θα το έλεγα τελείως, είναι Bronx, λέγεται το ποτό. Μάλιστα. Συνεχίζουμε μετά το τζιν. Bronx, έχει καμία ιστορία από το Bronx, το γνωστό Bronx. Φαντάζομαι ότι είναι αμερικάνικο κοκτέιλ, όπως και τα περισσότερα, που παίρνουν το όνομά τους από το μέρος στο οποίο γίνονται, προέρχονται. Ναι. Συνεχίζουμε με Μαρτίνι Ρώσο. Τζιν, λοιπόν, βάλαμε στη βάση του, ναι, πάγο και Μαρτίνι Ρώσο. Ένα τρίτο περίπου της ολικής ποσότητας είναι σε τζιν. Συνεχίζουμε με Μαρτίνι Ρώσο, το οποίο παίρνει λίγο. Αυτές οι πράγλες εδώ και τα λοιπά δεν είναι για γαρνίρισμα, είναι έτσι. Είναι για γαρνίρισμα, ναι. Και συνεχίζουμε με Martini Dry, που βάζουμε την ίδια ακριβώς ποσότητα όπως και το Martini Rosso. Ωραία. Δηλαδή λίγο. Συμπληρώνουμε με φυσικό χυμό πορτοκάλι. Αρκετό. Μπορούμε να το κάνουμε και σπίτι μας, στη βεράντα μας. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποιο μαγαζί για να το πιούμε. Βεβαίως. Το κάνουμε στη βεράντα μας τα απογεύματα, τα βραδάκια και απολαμβάνουμε. Αν έχουμε μια βεράντα που είναι και στη θάλασσα. Ακόμα και βλέπει. Βάζουμε στο ποτήρι. Έχουμε ήδη από πριν τριμμένο πάγο. Τριμμένο πάγο. Χρησιμοποιούμε ποτήρι μαργαρίτας, που είναι αυτό εδώ. Είναι έτσι και πιο θεαματικό. Πιο θεαματικό. Πιο εντυπωσιακό. Να είμαι επαγγελματικά. Όπως ο φίλος, πώς είναι το όνομά σου? Ο Νίκος. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε όπως ο Νίκος, κάντε το όπως ξέρετε. Καρδιάζουμε στο ποτήρι μαργαρίτα. Με το τριμμένο πάγο και είναι υπέροχο. Μυρίζει και πολύ ωραία. Εσείς δεν μπορείτε να το μυρίσετε. Αλλά αν το φτιάξετε θα το μυρίσετε. Βάζουμε φράουλες.
στο χείλος του ποτηριού. Φρούτα εποχής. Πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε το τι ωραίο που είναι και δροσερό. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υγειά σου, εγώ θα δοκιμάσω λίγο. Και μετά έτσι κι αλλιώς και πρόβλημα να έχω, θα συνεχίσει η Κατερίνα την εκπομπή. Λίγο δοκίμασε, μην δεν πίνεις αλκοόλ. Να δοκιμάσεις λίγο, να σε κρατήσουμε σε όλη την εκπομπή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν ένιωσα την παραμικρή αίσθηση έτσι αλκοόλ. Τέλεια. Είναι πάρα πολύ γευστικό και δροσιστικό. Και ωραίος ο Μπάμα. Ναι. Δεν και είπες τίποτα. Ο Νίκος. Δεν είπες τίποτα για και τον κύριο. Και επειδή είναι ωραίος ο Νίκος, έφτιαξε και ανάλογο ποτό. Μπράβο, είναι Νίκο. Πολύ ωραίο αγόρι. Θεσσαλονίκη είναι. Από τη Θεσσαλονίκη είσαι. Από την Καβάλα. Να το, δεν έπεσα εγώ έξω. Ξέρω εγώ. Την κοψιά. Η κοψιά έκανε βόρειος. Πολύ ωραία. Προτού πάμε να μας πεις τραγούδι, θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι που γίνεσαι γνωστός, που αρχίζεις και έχεις μια ανωδική πορεία. Πώς το βλέπεις αυτό? Μ' αρέσει. Αυτό επιθυμεί κάθε καλλιτέχνης, πιστεύω. Αυτό ήταν και ο στόχος. Και ο στόχος ενός καλλιτέχνη, ειδικά τραγουδιστή, αυτός είναι. Πιστεύω ότι με σεμνότητα, με ήπιους τόνους, νομίζω ότι θα τα καταφέρω πολύ καλά. Γιοντάρι. Και με τη βοήθεια, όχι, παρθένος. Α, παρθένος, σου φαίνεται. Ναι, για λιοντάρι τον έκανες εσύ. Θα την κάνει αυτό είναι παρθένος. Τι εννοείς? Έτσι λεπτομέρειες. Α, ναι, είναι τελειομανής, βέβαια. Η σημασία στη λεπτομέρεια. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι τώρα και μετά θέλω να μου πεις. Σε προετοιμάζω τώρα, γιατί πέρα ότι... Να σκεφτώ λίγο, γιατί δεν είμαι και εκτός πολύ γρήγορος στη σκέψη. Στο Δελφινάριο, ο κόσμος δεν ξέρει ότι εσύ κάνεις φωτογραφίες στον The Rocks με Άντζελα Δημητρίου, Σταμάτη Γονίδη και Διονύση Χινά. Έχω να σε ρωτήσω και για τους τρεις. Βεβαίως. Να μου πεις αναλυτικά λεπτομέρειες, γιατί ξέρω ότι εσύ τα λες πάρα πολύ ωραία και έξω από τα δόντια. Πρώτα τραγούδι και μετά η σειρά σου. Έγινε. Αδιέξοδο κάθε δρόμος, είσαι εσύ όπου
βρεθώ. Αν βρεθώ, πολύ ωραίο, Ωραία, ωραία φωνή. Μπαλάντα και ωραία φωνή. Λέμε εδώ για σένα. Εσύ κάτσε γιατί δεν κάνει να τα ακούς. Θα το πάρεις επάνω σου και μετά. Ευχαριστώ. Για να έρθεις στην εκπομπή θα πρέπει να σε παρακαλάω 2 μήνες. Έλα κάτσε. Τα γνωστά που παθαίνουν. Ξέρεις, δεν γίνει να γίνει κάποιος λίγο αυτό. Μετά ναι. Έτσι. Γίνεται το παρακαλυτό, πέφτει σύννεφο. Χρειάζεται. Όχι, αλλά η Θεσσαλονίκη καλά κρατεί. Ναι, χαρά πιστεύω, είναι. Ναι. Ναι, χαρά. Λοιπόν, τώρα κουσκούς, λέει λοιπόν, Δημήτρη. Καταρχήν να πούμε για τις... Να σε ξεσκονίσω. Ναι. Δεν πρόκειται να... λοιπόν, να πούμε καταρχήν για τους συντελεστές. Και το ξέρω. Να πούμε για τους συντελεστές. Τη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Γιώργος Κωνσταντίνος του Δελφινάριο, τη μουσική ο Γιώργος Θεοδοσιάδης, τα σκηνικά ο Θεοδόσης Λαυλός, τα κοστούμια τα έχει κάνει η Θεοδόρα Μαροσούλη. Η συγγραφή είναι ο Λάκης Μιχαηλίδης, ο Βίρονο Μακρύδης, ο Κώστας ο Τσόκαλης και ο Δαρίκιος. Όλα τα είπα. Παίζει ο Τζιβιλίκας, ο Κωνσταντίνου, η Πανοπούλου. Δεν ξέρω, εγώ είμαι πρωτοβουλία. Είχαμε Κωνσταντίνου και Τζιβιλίκα, ένα υπέροχο δίδυμο. Είχαμε και Τόνι Άντωνη. Ο Σεφερλής, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν. Και κάνουμε μια επιτυχία. Τώρα θέλετε το κουτσομπολιό από το νυχτερό. Λοιπόν. Στο Φιρόξ, το οποίο αρχίζει. Τώρα λέει για τη φίλη μου την Άντζελα που τη λατρεύω. Την Πέμπτη, 17 του μηνός. Και η Άντζελα κάνει μια σούπερ εμφάνιση. Για την Άντζελα δεν είναι. Γιατί θα ήθελες για το γονίδι. Εγώ, πρόσεξέ με, δεν το λέω για να το πω έτσι και καλά ότι είμαστε μπροστά στην κάμερα και πρέπει να λέμε ωραία πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ, το ξέρει. Και έχουμε και, πιστεύω, αμοιβαία αισθήματα. Είναι καταπληκτική. Σε αυτό που κάνει. Σε αυτό και που μοναδική, κάνει. Έλεγα, καταπληκτική πάνω στην πίστα. Και καταρχάς διασκεδάζει τον κόσμο. Όσο καμία. Και θα σου πω και κάτι άλλο που και τα καταγγελίες έχουν ακουστεί διάφορα για την Άντζελα. Εγώ, είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι με την Άντζελα. Τις καλύτερες συνεργασίες έχω μαζί. Δεν υπάρχει. Το ξέρω όλοι οι άνθρωποι. Έχουν... Πες μου λίγο, τι τις κάνεις τα χορευτικά. Α, δεν θέλω να τα προδώσω αυτά. Έλα, λίγο, τα προδώσουμε είναι σαν και αυτό που λένε φέρτε το χορευτικό να το δείξουμε στην τηλεόραση και μετά αποβυθοποιείτε το χορευτικό. Δημήτρη, λίγο. Κάνουμε 4 εικόνες πάρα πολύ καλές και από εκεί πέρα στο ζωντανό θα το κρίνει ο κόσμος. Είναι 4 νούμερα τα οποία γίνονται. Χορεύει ωραία. Ναι. Έχεις βάλει το χεράκι σου εκεί. Έχουμε. Στο σταμάτη το γονίδι έχεις όχι, κάνει. Όχι, στο σταμάτη. Ο Σταμάτης είναι ένας πολύ σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής και δεν νομίζω ότι χρειάζεται τέτοιου είδους περιτύλιγμα. Έχει ένα ρεπερτόριο πάρα πολύ σημαντικό για λαϊκό τραγουδιστή. Ο φίλος μου ο Διονύσης. Ο οποίος είναι γλυκύτατος. Αυτό το παιδί το είχα δει για πρώτη φορά και πάντα το σύμπαδο. Είναι τόσο συμπαθής, τόσο ευγενής. Τόσο γλύκας και του Διονύση του έχω κάνει ένα νούμερο. Το μαγαζί έχει ανακαινηθεί, έχει γίνει μια ανακαίνιση στον The Rocks που είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι. Πότε προλαβαίνεις και κάνεις χορογραφίες στο μαγαζί, στο Δελφινάριο τραγουδάς, χορεύεις, βγαίνεις μέσα από τις κερκίδες φαντασμαγορικά και τραγουδάς και με τη Στέλλα Κονιτοπούλου του έτου. Κοίταξε, εγώ είμαι παλιά καραβάνα και παλιές καραβάνες έχουν. Ξέρεις τώρα γιατί το είπα αυτό, Στέλλα. Για να σε υποδεχθώ. Έλα εδώ να καθίσεις την παρέα. Έλα, πες αυτό το ντουετάκι που λέμε μαζί, δεν είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Σκίζει, Στέλλα. Καλή σας μέρα. Σκίζει, δηλαδή καλή σας μέρα. Δεν είναι ωραίο αυτό το νησιώτικο που τους έχω κάνει με τον μπαλέτο, να πει υπέροχο νησιώτικο. Αυτό είναι καταπληκτικό που σε νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Νιώθω μια ασφάλεια. Αυτό που το λέει κάθε μέρα. Είναι πραγματικά. Δεν έχουμε κάνει καμία πρόβα μαζί, οι δυο μας εννοώ, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και κάθε βράδυ, ό,τι με το νόημα που του κάνω με το μάτι, καταλαβαίνει και τι πρέπει να κάνει στο χορό. Είναι φοβερό. Τώρα δεν θέλω να. Τώρα θα αναγκαστώ. Γιατί χορεύω νησιώτικα στο συγκεκριμένο, γι' αυτό το λέω. Ναι, που είναι παλιά καραβάνα, αυτή είναι όλη η ιστορία. Είναι το παλιό, να μην το ξαναπούμε, μία φορά το είπαμε, γιατί θα αρχίσουμε να κατηγορούν ως παλιό. Άλλο ντε μοντέ και άλλο παλιό, βέβαια. Μ' αρέσει αυτό. Όχι, αλλά η εμπειρία.
ειδικά πάνω στο σανίδι, νομίζω ότι είναι το α και το ω, παιδιά. Βέβαια. Τα χρόνια είναι. Που έχεις φαίνονται. Πίσω σου, να μην πω στην πλάτη και ακουστούν λίγο έτσι πίσω ως σου. Ως ηλικία εννοείς. Ναι, δεν το παίρνω μωρέ εγώ. Τι θα πει ηλικία. Όχι, ξέρεις, οι άνθρωποι λένε η πώς αισθάνεσαι είναι ακριβώς. Και τι κάνεις. Όχι για όνομα του που Θεού. Πήγε να πει Δημήτρης να σας το λένε ότι η πείρα είναι και η ηλικία δεν είναι απαραίτητο. Όχι ακριβώς. Μπορεί η πείρα να έρθει σε πολύ μικρή ηλικία, ακριβώς. Δηλαδή να έχεις τόσες πολλές απανωτές, εμπειρίες, βιώματα κτλ. Όσο ένας άνθρωπος μέχρι τα 60 του να μην έχει ζήσει τίποτα από αυτά που έχει ζήσει ένας νέος. Κάτι τέτοιο που λες, εγώ είμαι. Να τα διαχωρίσουμε δηλαδή αυτά. Άλλο εμπειρίες και άλλο ηλικία. Αμάν πια με αυτή την ηλικία. Έχουμε φαγωθεί όλοι με αυτή την ηλικία. Όχι εμείς, οι άλλοι. Λοιπόν, τώρα αχ, δεν θέλω να τη βάρουμε την εκπομπή, αλλά μου έρχονται αυτές οι πλασιές. Ο Ζαν Πολ Σάρτρ είπε ότι η κόλαση είναι πάντα η άλλη. Αν είναι για πρωινό αυτό, ξεχάστε το. Αν δεν πω για κάτι άλλο που είπε η Κάλλα. Είπε την ψυχή μου μισούν. Δεν μισούν τη φωνή μου, την ψυχή μου μισούν. Μπορούμε να πάμε για διαφημιστικά τώρα, αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Πάζη με τα ωραία του τραγούδια. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ και σε όλα. Και πάντα ανωδική η πορεία που δεν τη χρειάζεσαι, τη δική μου την ευχή. Είμαι σίγουρη ότι θα την πραγματοποιήσει. Πάντα χρειαζόμαστε ευχές από. Πολύ ωραίο άντρα. Συγγνώμη. Πάμε για διαφημιστικά.